61 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον ηρωικό θάνατο του αγωνιστή Ευαγόρα Παλικαρίδη, που απαγχωνίστηκε από τους Άγγλους αποικιοκράτες το Μάρτιο του 1957. Στη γενέτειρά του Πάφου τελέστηκε το θρησκευτικό μνημόσυνο του ήρωα, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου, και στην παρουσία πολιτικών αξιωματούχων, στρατιωτικών και πλήθους κόσμου. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σου ζητούμε σήμερα ταπεινά συγγνώμη, γιατί αδυνατούμε να σου εξηγήσουμε πως αντί να διδάσκουμε τα παιδιά μας τα ελληνοχριστιανικά μηνύματα του ωραίου σας αγώνα, τα αφήσαμε να κλειδωνίζονται ανάμεσα στις τηλεοπτικές απαξίες. Ο Ιωνάς Νικολάου, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις, είπε πως η παρούσα κρίση επιβάλλεται να μας βρει ενωμένους. Παρά τους τακτικισμούς της Άγκυρας, επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι και ούτε θα επιτρέψουμε ποτέ να καταστεί ενεργειακό. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα το Ευαγόρα Παλικαρίδη. Φόρο τιμή στη θυσία του ήρωα απέτησε χθες βράδυ και η πολιτεία με φιλολογικό μνημόσυνο. Πάνος Καμένος και Νίκος Χριστοδουλίδης εξήραν τον αγώνα του ήρωα, προσθέτοντας πως και σήμερα η πατρίδα δίνει και πάλι ένα δύσκολο αγώνα. Είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία και εντεταλμένοι από τους προγόνους μας, αλλά και υποχρεωμένοι απέναντι στις μέλλουσες γενεές να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Αυτοί που θυμίζουν σε όλους μας ότι η ελευθερία της πατρίδας δεν είναι μεταφυσική, δεν είναι υποθετική, αλλά απαιτεί θυσίες, όπως αυτή του ιερομάρτυρα Ευαγόρα Παλικαρίδη που τυπούμε σήμερα. Ο Πάνος Καμένος εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια να επιστραφούν στην Ελλάδα τα οστά όλων όσων έπεσαν μαχόμενοι κατά την τουρκική εισβολή.